Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργιά. Λοιπόν, πού βρίσκεται η όλη διαδικασία σε σχέση πάντα με την έρευνα? Έχουμε πάρει ήδη την απόφαση από χθες, την έχουμε κοινοποιήσει με έναν ανακοινωθέν το οποίο έχουμε εκδώσει, να διορίσουμε ποινικούς ανακριτές, οι οποίοι θα πάρουν αμέσως δουλειά μόλις έρθει η επιστολή από τον Γενικό Εισαγγελέα, και από ό,τι είχα πληροφορηθεί λίγο προτού επικοινωνήσουμε, ότι η επιστολή έχει έρθει. Και λέει τι? Ότι μπορούμε να προχωρήσουμε εμείς ως αρχή και να διορίσουμε ποινικούς ανακριτές. Α, εσύ έχετε υπόψη ποιους θα διορίσετε, ξέρετε ποιους θα διορίσετε? Όχι, θα περιμένουμε πρώτα την επιστολή για να μπορούμε να διορίσουμε. Διότι δεν μπορούμε να διορίσουμε εάν δεν πάρουμε την έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα. Ωραία, είναι δύο οι ποινικοί ανακριτές που θα διορίσετε? Επί του παρόντος ναι, δύο, αλλά αν οι ανάγκες της υπόθεσης το απαιτήσουν, θα αυξηθεί ο αριθμός. Και με ποια κριτήρια θα τους επιλέξετε? Τα κριτήρια που επιλέγει η αρχή τους ανακριτές της. Δηλαδή? Τον οποίο έχει. Είναι νομικοί, εγνωσμένου κύρους, έχουν εγκριθεί, βρίσκονται στον κατάλογο της αρχή, τον κατάλογο ανακριτών που διατηρεί η αρχή, και από εκεί τους επιλέγουν. Και οι οδηγίες, οι εντολές που θα τους δώσετε, ποιες είναι? Οι εντολές που θα τους δώσουμε είναι αυτές που είχα πει από την αρχή, ότι είναι να διερευνήσουν την όλη υπόθεση, όλες τις αξίες της υπόθεσης που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία έχει χειριστεί και όλες τις εκτός καταγγελίες που δέχτηκε αναφοριά με λοιπόν τα πρόσωπα. Μάλιστα, για το πώς έγινε ο χειρισμός από την πρώτη φορά μέχρι την τελευταία. Μάλιστα. Μάλιστα. Ακριβώς, ναι. Και αντιλαμβάνεστε, είναι πολύς ο όγκος δουλειάς που θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να... Ακριβώς, ναι. Κύριε Κυριακού, πολύ ορθά το έχετε επισημάνει. Είναι μεγάλος όγκος, είναι πολλή δουλειά. Οι ανακριτές, στους ανακριτές θα δοθούν οδηγίες ότι πρόκειται για σοβαρή υπόθεση. Πιστεύω ότι και ήδη το αντιλαμβάνονται. Αλλά εκείνο που πρέπει να τους επισημανθεί και θα τους επισημανθεί είναι η αναγκαιότητα να δώσουν άμεση προτεραιότητα για να προχωρήσουν στη διερεύνηση της υπόθεσης. Φαντάζομαι δεν θα έχουν κι άλλοι. Ναι. Θα είναι άνθρωποι που ο στόχος και η δουλειά τους θα είναι αυτή για την ώρα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό να τους επισημανθεί, ναι. Ναι. Δεν πρόκειται να μακρηγορήσουμε ή να δώσουμε, δηλαδή, να υποτιμήσουμε την σπουδαιότητα της υπόθεσης και την αναγκαιότητα να τη διεκπαιρέσουμε γρήγορα. Ωραία, ωραία, αυτή είναι τη μία πτυχή της υπόθεσης που καλούνται να ερευνήσουν και άμεσα να δουν αν πήγε, τι πήγε λάθος, γιατί όλο αυτό έφερε και παραιτήσεις από την ηγεσία της δύναμης μέχρι την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Βεβαίως, εμάς το θέμα, τα κίνητρα που όλες τις παραιτήσεις δεν μας ενδιαφέρουν. Αλλά εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι όντως αυτή η υπόθεση είναι τόσο σοβαρή που οδήγησε και σε παραιτήσεις. Μάλιστα. Η παρακολούθηση, η νομοθεσία που υπάρχει σε σχέση με τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, θεωρείται ότι κρατά δεμένα τα χέρια κάποιον σε σχέση με τη διερεύνηση μιας υπόθεσης? Μου ζητάτε να κάνω υποθέσεις πάνω σε γεγονότα που μου είναι άγνωστα. Όντως, η νομοθεσία όπως είναι θέτει κάποιους περιορισμούς. Εγώ θα πρέπει να δω τα γεγονότα και με βάση τα γεγονότα που θα έχω ενώπιον μου, να αποφασίσω αν αυτοί οι περιορισμοί με εμποδίζουν από το να προχωρήσω ή δεν με εμποδίζουν. Μάλιστα. Θα τα ελέγξετε δηλαδή από την ώρα που τηλεφώνησε κάποιος με το ποιες ενέργειες έκανε, που πήγε, τι έψαξε, μάλιστα, τι δεν έψαξε, ναι. Και φαντάζομαι και την έκθεση που έστειλαν αργότερα στη Γενική Εισαγγελία. Όλα. Για να πάρουν εντολές. Άρα δηλαδή με δύο ανακριτές ποινικούς είναι αρκετές υποθέσεις. Να περιμένουμε. Μπορεί και τρεις. Σίγουρα, ναι. Απλά προσπαθώ να δω, δηλαδή όλο αυτό μπορεί να μας πάρει και τέλος του χρόνου να δούμε αποτέλεσμα. Όχι. Νωρίτερα. Μακάρι. Διαβεβαιώνω ότι δεν θα πάρει μέχρι τέλος του χρόνου. Μάλιστα. Μακάρι να πάρει, να αναγίνει νωρίτερα. Πιο σύντομα, ναι. Θα είναι πολύ πιο σύντομα από το χρονικό όριο. Μάλιστα. Και φαντάζομαι αυτοί που πρέπει θα πάρουν τα μέτρα τους έτσι ώστε παρόμοιες υποθέσεις που φτάνουν κοντά τους για εξαφανισμένα άτομα, η διερεύνηση πλέον να γίνεται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ας ελπίσουμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.